Πρόκειται για μια ιδέα η οποία γεννήθηκε και πήρε σάρκα και οστά σιγά σιγά μετά από τη συνεργασία την οποία είχαμε τον κύριο Μπότσιο και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή μας τον κύριο Γκόνη και η οποία παρά τις πρώτες αρχικές επιφυλάξεις σιγά σιγά με την στήριξη και με την μεθοδικότητα τόσο με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τον κύριο Βαγένα όσο και με την κυρία Τσελεξίδου υπεύθυνη πολιτιστικών και έχοντας προσωπικά εγώ ως πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ την απόλυτη στήριξη όλου του Διοικητικού Συμβουλίου φτάσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας ανακοινώσουμε ότι από τις 9 μέχρι και τις 14 Μαΐου του 2016 είμαστε στην ευχάριστη θέση να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο μαθητικό φεστιβάλ. Έτσι κι αλλιώς το θέατρο είναι ένα σχολείο, μεγάλο σχολείο όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι. Άρα τι πιο φυσικό, τα ίδια τα παιδιά και οι δάσκαλοί τους να βρίσκονται εκεί, στο θέατρο μέσα, στο θέατρο που έχει μια παράδοση, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν μια παράδοση ποιοτικών παραστάσεων, πολεμούν να έχουν τα παιδιά στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλές παραστάσεις, πραγματικές παραστάσεις. Διαχρονικά όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια ασχολούνταν με το θέατρο και γενικά με τα εικαστικά. Είτε αυτό λεγόταν μια παράσταση που γινόταν σε επαιτίους εθνικές ή θρησκευτικές, είτε στο τέλος της χρονιάς, όπως συνηθίζεται, που οι καλοί μας καθηγητές με την βοήθεια των διευθυντών αφιερώνουν τον πολύτιμο χρόνο τους και οι μαθητές φυσικά για να προετοιμαστούν και να δώσουν μια παράσταση. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτές οι παραστάσεις δινόταν σε ένα εσωτερικό κύκλο, δηλαδή οι μαθητές του σχολείου ήταν οι θεατές, οι γονείς τους, οι συγγενείς τους και γενικά οι άνθρωποι του κοντινού τους περιβάλλοντος. Φέτος λοιπόν, και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου και τους συντελεστές του ΔΥΠΕΘΕ, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια ούτως ώστε αυτό να βγει παρά έξω στον κόσμο της καβάλας. Ο θεσμός των μαθητικών αγώνων, όπως λεγόταν πιο μπροστά, πανελλήνιος μαθητικός, μαθητικοί αγώνες θεάτρου, ζωγραφικής, μουσικής και χορού, γινόταν εδώ και 25 περίπου χρόνια, να μην πω και παραπάνω, από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα η ιδέα αυτή είναι κλεμμένη από τις δραστηριότητες του Υπουργείου μαζί με το Θέατρο Τέχνης παλιότερα και τα Αρσάκια Σχολεία. Επομένως ήταν μια ιδέα να την εφαρμόσουμε εδώ στο νομό για τα σχολεία του νομού μας. Με κατάθεση ψυχής, πέρα και έξω από το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ή παρακολούθησης των μαθημάτων στο σχολείο, από τον ελεύθερο χρόνο τους και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και μέσα στις γιορτές και των Χριστουγέννων και το Πάσχα, εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι παράδειγμα, το μουσικό σχολείο από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 αυτή τη στιγμή έχει πρόβες. Δεν είμαστε επαγγελματίες του θεάτρου. Ο καθένας μας κουβαλάει την όποια παιδεία του, τις προσλαμβάνουσες που έχει τόσα χρόνια και πάνω απ' όλα την αγάπη για τη δουλειά του εκπαιδευτικού, του δασκάλου, την ομαδικότητα, τη συνεργασία. Αυτή η προσπάθεια πιστεύω ότι θα στεφτεί με επιτυχία, γιατί στις συναντήσεις συναντήσαμε ανθρώπους γεμάτους όρεξη, με δημιουργικότητα και πραγματικά με τον Γιώργο τον Μπότσιο δουλέψαμε αρκετά για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Εκείνο που ήθελα να επισημαίνω, ότι κάθε παράσταση θα αρχίζει το βράδυ στις 8. Εύχομαι αυτή η πρωτοβουλία με τη θεατρική παράσταση που εκπροσωπούνται από, που γίνεται από παιδιά, από γυμνάσια, από λύκεια, να έχει ακόμη πιο πολλές συμμετοχές στις επόμενες χρονιές και να μπορέσει έτσι να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον από και άλλα παιδιά να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το θέατρο.